Η Καρθέα είναι ένας ξερόβροχος που όμως δεν θα άλλαζα με ολόκληρη τη Βαβυλώνα. Με τους στίχους αυτούς αναφέρεται ο Πίνδαρος στον τέταρτο πεάνα του στην ισιωτική αυτή πολιτεία. Αν το λιμάνι της αρχαίας Κορισίας συνέδεε την Γαία με την υπηρωτική Ελλάδα, η Καρθέα ήταν η έξοδός της προς το Αιγαίο και τις Κυκλάδες. Ήταν ο τόπος όπου οι κάτοικοι του νησιού λάτρευαν τον Ακερσεκόμαν Φίβων, τον Απόλλωνα της Δήλου. Παρά το πέρασμα των αιώνων, ο μοναδικός αυτός τόπος εξακολουθεί να μαγεύει όχι μόνο τους επισκέπτες, αλλά και τους μελετητές του, καθώς η Καρθέα κράτησε αναλύωτο το ιστορικό της τοπίο, καθώς έσωσε στο έδαφος της, με τρόπο πρωτόγνωρο, ένα τεράστιο αρχείο μαρτυριών. Εκτός από το οχυρωματικό της σύστημα, τα δημόσια και τα ιδιωτικά κτίρια, τους ναούς, το θέατρο, το λιμάνι, τις ιδιωτικές κατοικίες, η πόλη σώζει στο σύνολό της σχεδόν την αρχαία τοπογραφία, τις οδούς, τις αγρικίες, τους πύργους. Η περιοχή της αρχαίας Καρθέας καλύπτει όλες τις αναγκαίες και απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός πρότυπου αρχαιολογικού πάρκου, το οποίο μπορεί να ψυχαγωγεί και να τέρπει, συνδυάζοντας υποδειγματικά τα αρχαία κατάλοιπα με το φυσικό τοπίο. Ο Απολλώνιος ήλιος της Καρθέας μας αποκάλυψε τα πιο κρυφά θέλγητρα τούτης της σεμνής κόρης που λέγεται Κέα. Και εκείνη μας αγκάλιασε με μια αναπάντηχη τρυφερότητα. Μας δίδαξε πρώτα ήθος και ύστερα μας οδήγησε στη βίωση του όριμου κατακλυσμιαίου έρωτα. Η Τζιά παραμένει ο τόπος της μαγείας και του ονείρου. Μεθύστε με το μαύρο κρασί της για να σας κρατήσει αιώνια στη φλογερή της αγκαλιά.